Βρισκόμαστε στον Ιστμό. Αυτή τη στιγμή μόλις δόθηκε η εντολή να ανοίξει η νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, οπότε βλέπουμε και τους οδηγούς να προχωρούν στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγη ταλαιπωρία τους. Δήμαρχε, για πες μας, τι γίνεται με τα μέτωπα της φωτιάς, τι ενημέρωση έχεις? Έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο πάνω από τα όρια Κινέτες και Αγίων Θεοδόρων. Συνεχίζεται, στο βουνό έχει μεγάλη φωτιά, φυσάει αρκετά επάνω, δόξα τω Θεώ. Εδώ στην περιοχή προς τα κάτω, Αγίου Θεοδόρου, Άγιος Χαράλαμπος, έχει περιοριστεί ο αέρας, αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και ευχόμαστε ότι το πρωί με το πρώτο φως της μέρας να πετάξουν τα αεροπλάνα, να μπορέσουν να κατασβέσουν τη φωτιά. Μεγάλο το μέτωπο, το μέτωπο πάνω από την Κινέτα μπορεί να είναι και 5 χιλιόμετρα μέτωπο. Μιλούντας με τον Δήμαρχο των Μεγαρέων, τον κύριο Σταμούλη, είχαμε τόση ώρα συζήτηση, συνάντηση με τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος. Πιστεύω όλοι μαζί, πυροσβέστες, αστυνομία, εθελοντές, κάτοικοι, βοηθάνε στην κατάσβεση της φωτιάς. Ευχόμαστε να είναι μέχρι εδώ το θέμα να μην συνεχιστεί αύριο. Σήμερα μιλάμε για έναν όλεθρο που συνέβη στην Κινέτα. Μάθαμε ότι κάηκαν πάνω από 40 σπίτια και οι Άγιοι Θεόδωροι όμως και ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Μας ήρθε μια ενημέρωση από το Δήμο ότι φιλοξενούνται περίπου 400 άτομα στα σχολεία των Αγίων Θεοδόρων και στα ΚΑΠΗ, ότι επιχειρηματίες, καταστηγματάρχες και οι σύλλογοι φορείς της πόλης εκεί έχουν τρέξει από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τη φωτιά, δίνοντάς τους τα απαραίτητα νερό, γάλατα κτλ. Για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες αυτές ώρες. Μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Πείτε μας, γιατί ξέρω ότι ήσασταν στα δημοτικά σχολεία, τι ακριβώς γίνεται εκεί, ο κόσμος τι λέει? Είναι αλήθεια ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στο Σύλλογο Πράθη, σε όλους τους εθελοντές, τους καθηγητές, τους δασκάλους των σχολείων. Είναι από κοντά εκεί πέρα με πολλούς εθελοντές. Συγχαρητήρια στους επιχειρηματίες. Δώσαν από την πρώτη στιγμή και νερό και καφέδες και τόστ και αναψυκτικά και γάλατα για τα παιδιά. Είναι αρκετός κόσμος. Πιστεύουμε και ευχόμαστε σύντομα να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μην ταλαιπωρηθούν. Είμαστε εκεί πέρα. Βοηθάνε, στρώσανε στρώματα για να ξαπλώσουν ο κόσμος. Φέρανε καρέκλες ξαπλώστρες για να ξαπλώσουν, να ξεκουραστούν μετά από τόση μεγάλη ταλαιπωρία. Ευχόμαστε σύντομα να ξαναγυρίσουν όλες τις δουλειές τους και στις επιχειρήσεις τους και να είναι όλα μια χαρά. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καλλύρης, σήμερα μίλησε για εμπριστικό σχέδιο κατά της Κορινθίας. Πραγματικά τα μέτωπα ήταν πολλά, δεν ξέρω αν ήταν και ταυτόχρονα. Καίγονται τα γεράνια, καίγεται η Αττική. Πολύ δύσκολη νύχτα για όλους. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Έχετε τέτοιες υποψίες, έχετε κάποια ενημέρωση? Δεν θέλω, ο καιρός δυστυχώς έχει τόσα μεγάλες αλλαγές ο καιρός και δεν μπορώ να σας πω εάν πραγματικά ήταν πριστικό το σχέδιο αυτό. Ταυτόχρονα ο αέρας είχε τόσους πολλούς στροβιλισμούς που πραγματικά πάτενε σπάκα. Δεν μπορούσε να φυλακτείς από καμιά πλευρά. Ανοίξανε πάρα πολλές φωτιές ταυτόχρονα. Νομίζω οι περισσότερες ήταν από στήλους της ΔΕΗς και τα λοιπά. Ας είναι μέχρι εκεί πέρα. Δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να δώσουμε σε όλους συγχαρητήρια. Δήμαρχε, να μην σε κουράσουμε άλλο, γιατί ξέρω πόσο κουρασμένος είσαι. Τρέξω από το πρωί. Να είσαι καλά. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα τώρα να φεύγουν. Καλό βράδυ. Άνοιξε η νέα Εθνική Οδός. Να φύγει ο κόσμος, να φύγει ο κόσμος, να πάει στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ φωτιά. 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 Πολύ
άλλο νερό σε μια. Ναι, ναι.